Καλησπέρα από το Μπασκετάκι Αρίνα. Εγώ στο Μενίδη. Έχουμε αναμέτρηση για την Elite West Kings με την Hood. Πρώτη λίγη για την West Kings άστοχη. Πάμε στην πεντάδα τον Γεωργούση, τον Πεζούλα, τον Βίτα, τον Σταματόπλου, τον Σταυρούλη. Απέναντί του θα βρουν τον Σολδάτο, τον Πρωτόγερο, τον Λάφκα που τώρα την μπάλα, τον Πέσιο και τον Χαριτόπουλο. Και οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει με ήττα το πρωτάθλημα. Οι Men West Kings έχασαν την πρώτη αγωνιστική από τους Chicago Bulls 82-72. Η Hood από τους Reload με 71-52. Πεζούλας. Σταυρούλης στο Γεωργούση, αστοχή. Σταυρούλης πρόχνει την μπάλα στον Σταματόπουλο. Νέα επίθεση για τους West Kings. Παραμένει πάνω στην μπάλα ο Χαριτόπουλος. Ωραία θα φτάσει η μπάλα όμως στον Σταματόπουλο. Πολύ ωραία assist από τον Σταυρούλη. Και το πρώτο καλάθι για τους West Kings. 2-0. Τρίποντο με τον Χαριτόπουλο, άστοχο. Γεωργούσης μαζεύει στον Βίτα, ο οποίος τελειώνει ιδανικά τον εθνιδιασμό. Γρήγορο 4-0. Θα γίνει λάθος, θα πατήσει τελική γραμμή ο Μπέσιος. Ένα φάουλ τώρα θα χρεωθούμε. Ο Σολδάτος με τον Πεζούλα. Θα γίνει αλλαγή. Ο Σολδάτος θα γίνει νομίζω είναι δεύτερο του φάουλ. Θα μπει στο μάτς ο Γιάτσε. Κάτω από το καλάθι τώρα ο Σταματόπουλος θα κερδίσει το φάουλ. Αυτό είναι το τέταρτο ομαδικό της Hood, στα πρώτα σχεδόν 2 λεπτά. Άστον Κορδολή. Μια στις δύο. Και στις 2, 4-0. Θα μείνει το σκορ. Χαριτόπουλος θα κερδίσει φάουλ από τον Βίτα. Χαριτόπουλος πάλι, ο οποίος έχει επιφορτιστεί με το να κατεβάσει τον οργανέστο παιχνίδι για την ομάδα του. Πρωτόγερος. Κερδίσει φάουλ ο Λάφκας. Παναφορά από το πλάι. Τέταρτο ομαδικό για τους West Kings. Γιάτσε. Ένα δευτερόλεπτο σε λίγο. Λίξη της ρίξης άστοχα, ο Γεωργούς μαζεύει το εύκολο rebound. Πεζούλας θα εκτελέσει για τρεις, άστοχα όμως. Θα τρέξει ο Χαριτόπουλος. Πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει όμως αριστερό lay-up. Μπάλα
στον Β' άστοχη ο Β'. Σε κάθε φάση οι παίκτες όλοι ζητάνε κάτι. Για τρεις ο Γιάτσε. Τέσσερα τρία το σκορ. Σταυρούλης κρατάει την μπάλα, θα βγάλει στο Γεωργούση, δεν θα εκτέλεσε αυτός. Σταυρούλης στον Πεζούλα, ωραία κυκλοφορία της μπάλας. Θα στοχίσει όμως ο Πεζούλας, θα μαζέψει ο Λάφκας. Το rebound ανάμεσα σε τρεις από τον Γιώργο Λάφκα. Πρωτόγερος θα πάρει την μπάλα. Έξω. Μπάλα φτάσει στο Λάσκα, ο οποίος πρέπει να εκτελέσει. Άστοχα τελείως, εκτός της ισορροπίας το σουτ. Δύσκολο αυτό που πήγε να κάνει. Κρατάει ο Σταυρούλης παρά την πίεση του Χαριτόπουλου. Πίεση ο Βίτας. Γεωργούς θα πάρει screen. Γεωργούς θα εκτελέσει και για τρεις. Θα στοχίσει ο Βίτας ψηλά. Πεζούλας. Θα γίνει το λάθος τώρα. Κλέβουνε το Γιάτσε όμως. Θα χάσει για λίγο τον έλεγχο της μπάλας. Θα χρεωθεί με βήματα. Λάθος για την Κουτ. Θα πάρει ένα τρίποντο από την κορυφή σχεδόν. Θα στοχίσει ο Πεζούλας στο επιθετικό rebound. Σταυρούλης, ο Γεωργούσης τώρα θα το στάξει. Ναι. Ήταν μόνος του, ήταν ελεύθερος. 7-3. Έχει κρατάει ο Λάφκας. Θέλει να βρει τον Μπέσιο. Θα γίνει όμως τώρα το λάθος. Σταυρούλης θα κερδίσει φάουλ. Δεν θα του κάνει το χάτερη μπάλα. Θα ήταν εντυπωσιακό αυτό. Θα πάει στις βολές. Καθώς η Κουτ τώρα θα ολοκληρώσει, θα συμπληρώσει τα ομαδικά φάουλ. Παναγιωτάκης θα βγει. Πεζούλας θα αποχωρήσει. Μέσα από την βολή. Δύο στις δύο. Χαριτόπουλος στο κατέβασμα πάλι. Πέρασε πολύ ωραία. Ο Παναγιωτάκης τον πιέζει όμως σε όλο το γήπεδο. Δεν τον αφήνει. Θα αλλάξει το σκρίτρο με τον Βίτα. Θα φτάσει η μπάλα κάτω το καλάθι. Θα βγει πολύ ωραία στο Χαριτόπουλο. Πάει προς τα μέσα. Φάουλ από τον Βίτα. Δεν μετράει το καλάθι. Χαμηλά. Δεύτερο του Βίτα. Θα γίνει τώρα αλλαγή. Ο Φωτόπουλος θα μπει στην πεντάδα των West Kings. Εκτελέσει ο Χαριτόπουλος για δύο. Άστοχα ο Λάφκας, μαζεύει το τρίποντο rebound. Θα δώσει τον πρωτόγερο, ο οποίος θα στοχίσει για δύο. Εκεί όμως ο Μπέσιος να πάρει το τρίποντο rebound και να σκοράρει. 9-5. Τώρα ο Σταματόπουλος. Ο Λάφκας
όλη την ομή δύναμη του Σταματόπουλου στο στήθος του. Πρέπει να πάθει ένα σοκ εκεί πέρα από τον πόνο. Πρωτόγερος εκτελεί για τρεις. Γιωργούσης, μεγάλη πάσα στο Σταυρούλη. Πολύ ωραία άφησε στο Φωτόπουλο. Πολύ ωραίο καλάθι για τους West Kings. Λάφκας βγάλει πολύ ωραία στον Μπέσιο. Εκτελεί άστοχα ο Μπέσιος. Ψηλά ο Σταματόπουλος για τρεις. Ο Παναγιωτάκης αστοχή όμως. Έτρεξε ο Γιάτσε. Δεν τον είδε έγκαιρα ο Λάφκας. Στις απουσίες στάθηκε ο Λάφκας πριν την άρχιση του παιχνιδιού. Ο Γιάτσε θα στοχίσει τώρα, λέγοντας πως οι West Kings με όλες τις απουσίες που έχουν οι Hood είναι φαβοροί. Με υποψία βημάτων ο Παναγιωτάκης. 2 και 10 για το τέλος. Θα εκτελέσει πάλι για 3 του Γεωργού Σάστοχα. Λίγο να κλείσει ο Σταυρούλης. Λάφκας περνάει. Ο Χαριτόπουλος εκτελεί. Θα κερδίσει φάουλ. Δεν θα σκοράρει. Θα πάει στις βολές όμως για 2. Τώρα έχουμε αλλαγές. Ο Κυρμίζογλου στη θέση του Σταυρούλη για τους West Kings. Για την Χουτ κάθεται ο Μπέσιος και περνάει στο μάτς ο Πιστόλι. Μέσα βρίσκει πολύ. Μία στις δύο. Επιθετικό rebound όμως για την Χουτ. Χαρτόπουλος θα στοχεί στο φλότερ. Μαζεύει ο Φωτόπουλος. Παναγιωτάκης στο Φωτόπουλο. Θα πάρει τα βήματα ο Φωτόπουλος για τελειώσει ιδανικά. Με αριστερό lay-up. 4 σέρι πόντα από το ψηλό. Πέρασε στο μάτς ο Πιστόλι και όχι ο Πιστόλι που είπα πριν, να μου συγχωρέσει. Γιάτσε θα κερδίσει φάουλ, θα πάει στις βολές. Τσεμπέρης ο Βαγγέλης στο μάτς και ο Αναστόπουλος στη θέση του Γεωργούση και του Σταματόπουλου. Μέσα βρίσκεται το βολέα του Γιάτσε. 54 δευτερόλεπτα. 2 στις 2. 13-8. Θυμίζω που θα βγάλω στο Παναγιωτάκη. Για 3 αυτό σκοράρει. Πιστόλι. Πρέπει να εκτελέσουν. Θα το κάνει ο Χαριτόπουλος εντός χρόνου. Άστο χάμος. Μαζεύει ο Αναστόπουλος. 7 δευτερόλεπτα. Παναγιωτάκης. Τσεμπέρης ο Βαγγέλης από το πλάι. Εκτελεί για 2 και σκοράρει στη λύση του χρόνου για τους West Kings και κάνει το 18-8. Επιστρέφουμε. Λοιπόν, Χαριτόπουλος, Πιστόλι, Λάφκας, πρωτόγερος και ο Μιλίτσεβιτς για την Χουτ.
Έχουμε τον Κυρμίζογλου, έχουμε τον Αναστόπουλο, θα κάνει τώρα το φάουλ. Έχουμε τον Φωτόπουλο, τον Τσεμπέρι και τον Παναγιωτάκη για τους West Kings. Φωτόπουλος, ο Λάφκας, ο Κοστόλη, πάλι Λάφκας, θα αστοχίσει το rebound ο Φωτόπουλος. 18-8. Το buzzer beater στο πρώτο δεκάλεπτο του Τσεμπέρι. Θα εκτελέσει πάλι για 3 τώρα και σκοράρει. Πήρε το screen από τον Φωτόπουλο και εκτέλεσε εύστοχα. Δεν θα σκοράρει όμως. Μαγιουτάκη σταματάει, εκτελεί, σκοράρει. Πολύ εύστοχη στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου η West Kings. Χαρτόπουλος θα κατεβάσει άλλη μια μπάλα. Μιλίτσεβιτς θέλησε να περάσει τον πρωτόκαιρο. Φιλέξανε με τον Αναστόπουλο West Kings. Τσεμπέρης, Αναστόπουλος, καλάθι. Γρήγορο 7-0. Το σκορ γίνεται 25-8. Time out για τη Hood. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες. Μετά το time out. Ο Λάφκας θέλει να σκορέσει, να αστοχίσει. Ο Κοστόλη παίρνει το rebound. Αστοχεί και εκείνος. Και ο Μιλίτσεβιτς θα κάνει το foul. Φωτόπουλος σηκώνεται, αστοχή. Αυτό πρέπει να ήταν το πρώτο άστοχο σουτ των West Kings. Το δεύτερο δεκάλεπτο και νομίζω ότι πολύ καλή άμυνα πάνω στον Χαριτόπουλο. Πάμε τώρα ο Κυρμίζογλου, πάει σε πολύ στο πρωτόγερος. Πρώτος πόντος του πρωτόγερου. 2-2. 25-10. Αλλαγή ο Βίτα θα μπει τώρα και στο Φωτόπουλου. Παναγιωτάκης λέει το σύστημα θα παίξει η ομάδα. Έχουμε επιθετικό φάουλ από τον Βίτα, τρίτο φάουλ. Μέχρι μέσα ο Μάχας θα σκοράρει. Πολύ ωραία κρατάει. Παναγιωτάκης θα πάρει σκρίνα από τον Βίτα. Θα εκτελέσει, θα στοχίσει. Μαζεύει ο πρωτόγερος, 25-12 είναι το σκορ. Ο
βήματα. Τα φορά. Θα κάτσει τώρα Τσεμπέρης, θα μπει ο Πεζούλας. Πεζούλας εκτελεί για δύο, αστοχή. Ψηλά ο Αποστόλης, πρώτα την μπάλα στο Μιλίτσεβιτς. Αυτό στον πρωτόγερο. Για τρεις ο Χαριτόπουλος. Αστοχή ο Μιλίτσεβιτς, μαζεύει όμως το επιθετικό rebound. Θα βρει τον Λάφκα, θα κοπεί με φάουλ αυτός. Δεν θα σκοράρει, θα πάει όσο βολές. Μέσα βρε την όλη. Ιδιαίτερο το στήριο του Λάφκα. Με το βαθύ κάθισμα έτσι που... Δύο στοιχείο για ψιλοκρεμαστή. Τέσσερις έρυποτε από τον Λάφκα, 25-14. Ένα μικρό έτσι 6-0 τρέχουν οι Χουτ. Μέχρι μέσα για να δείξει φάουλ και δύο βολές. Φάουλ από το Χαριτόπουλο. Αστοχή και η δεύτερη, αλλά θα πάρει ο ίδιος το επιθετικό rebound. Αναγκητάκης προσποιείται πολύ ωραία και στον Κυρμίζογλου, ο οποίος θα κοπεί χωρίς φάουλ. Μέχρι μέσα ο Χαριτόπουλος, άστοχος, ο Λάφκας, άλλο επιθετικό rebound για τους Σκουτ. Θα μας πάσω όλα εδώ πέρα εγώ. Χαριτόπουλος για τρεις, μέσα. Time out τώρα για τους West Kings με το σκορ να γίνει 25-17 και μετά το τρίπο του Χαρτόπουλου ακούσαμε και τα απαραίτητα γαλλικά. Επιστρέφουμε σύντομα με 5 λεπτά να απομένουν για το πρώτο ημίχρονο. Λοιπόν, πρώτο γύρος πήγε να πάρει την κατοχή εκεί πέρα να κάνει επίθεση στο δεύτερο μισό της ομάδας του. Λοιπόν, Σαυρούλης, Πεζούλας, Γεωργούσης, Βίτας και ο Σταματόπουλος για την πεντάδα των West Kings. Θα σηκωθεί ο ψηλός, θα κερδίσει φάουλ. Ο Ποστόλη, ο Μιλίσεβιτς, ο Μπέσιος, ο Χαρτόπουλος και ο πρωτόγερος για την Χουτ. Μέσα έβρε την βολή από τον ψηλό. Σταματάει εδώ το σερί της Χουτ. 9-0 ήτανε. Και οι δύο μέσα. 27-17. 26-17. Πεζούλας εκτελεί, άστοχος. Πέσιος, ο Μιλίσεβιτς. Θα κλειστεί από δύο, θα βρει τον Ποστόλη. Μιλίσεβιτς εκτελεί για δύο. Άστοχος ο Γεωργούς, μαζεύει.
Πεζούλα τώρα, η West Kings. Βίτας. Πεζούλας πάλι στο Βίτα. Ο Σταυρούλης κόβει, παίρνει την μπάλα. Θα στοχίσει, θα πάρει όμως το φάουλ, πάρει βολές. Πολλά φάουλ. Τώρα μπαίνει πάλι ο Λάφκας και ο Γιάτσε. Μιλήσε Βίτς Ποστόλη εκτός. Μέσα η πρώτη βολή. Άστοχη δεύτερη. Μαξιομπέσιος. Χαριτόπουλος κρατάει, περνάει στο κέντρο, παρατηρείται στο Πεζούλα. Μπέσιος, τελεία αστοχή. Σταυρούλης, πολύ ωραία, ξεμαρκάρονται οι West Kings. Η μπάλα φτάνει στον Βίτα, ο οποίος θα αστοχήσει. Πολύ δυνατή όμως. Λάθος τώρα για την Χουτ. 3 λεπτά ακόμα. Σταυρούλης. Ο Βίτας θα πάρει το δίποντο. Θα σκοράρει. Time out και επιστρέφουμε 30-17. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γιάτσε Χαριτόπουλος, Λάφκας πρωτόγερος και ο Πέσιος για την Κουτ. Γιάτσε θέλει να βάλει ένα τριποντάκι ακόμα, ναι. Δεύτερο τρίποντο του Γιάτσε στο μάτς. Σταυρούλης, πολύ ωραία πάσα στο Γεωργούλη. Θα στοχίσει στον Γεωργούση, συγγνώμη. Ο Σταυρούλης στο Γεωργούλη, μάλιστα. Πεζούλας θα εκτελέσει τώρα για τρεις. Άστρος κι αυτός. Ο Λάφκας μάζεψε. Χαριτόπουλος θα κοπεί στα αίσια από τον ψηλό του Σταματόπουλο. Πάλι θα τελειώσει ο Γιάτσε, άστοχα αυτή τη φορά. Πριν ο Σταματόπουλος θα κερδίσει φάλο Γεωργούς, θα πάει στις βολές. Τέταρτο, πέμπτο ομαδικό τώρα για, για την Χουτ. 4 έχουν οι West Kings, ο Φωτόπουλος θα βρίσκεται στο Βίτα. Άστοχη πρώτη βολή από τον Γεωργούση ή τον Γεωργούλη, μπορεί να του αρέσει καλύτερα άμα θέλει να το κρατήσει. Τον βαφτίζω, του φέρνω λαμπάδα το Πάσχα, κανονικά όλα, αυγό. Έχω πολλά πνευματικά παιδιά στο μπασκετάκι, έχω βαφτίσει πάρα πολλούς. Γιάτσε, αλλάζει με τον Χαριτόπουλο. Θα γίνει το τηλέφωνο του Σταματόπουλου, Πεζούλας. Δεν μπορούσε να βγάλει γρήγορη πάση στο Φωτόπουλο. Δεν κοίταζε ο Φωτόπουλος. Σταυρούλης τώρα. Αλλάζει κατεύθυνση. Αστοχή. Αλλά εκεί είναι ο Σταματόπουλος να σκοράρει. Ένα εύκολο δίποντο. Ένα λεπτό ακόμα. Σταθερά μπροστά η West Kings. Τριάντα 33-20. Μπέσιος. Θα εκτελέσει ο Μπέσιος. Θα κερδίσει φάλα το Σταυρούλη. Δύο βολές τώρα για τον Μπέσιο. 40 δευτερόλεπτα. Παναγιωτάκης θα μπει στο Πεζούλα. Ο
και ο Τσεμπέρης στη θέση του Σταυρούλη. Αστοχή πρώτη βολή από τον Μπέσιο. Αστοχή και η δεύτερη επιθετική ορμπανός ο ίδιος. Δεν θα γίνει ακόμα αλλαγή του Σταυρούλη. Λάφκας εκτελεί, αστοχή, το rebound του Γεωργούσης. Με 22 δευτερόλεπτα, άλλος ο χρόνος είναι για τους Βεστίνους. Ο Τσεμπέρης δεν θα πει τώρα. Γεωργούσης στα 12 δευτερόλεπτα θα πάρει το screen, θα εκτελέσει για 3, θα σκοράρει. Γιάτσε εκτελεί γρήγορα στο χείο του Σταυρούλης, μαζεύει και τσαλίσει λοιπόν το πρώτο ημίχρονο, 36-20 μπροστά η West Kings. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο δεύτερο ημίχρονο, 36-20 σταθερά μπροστά η West Kings. Έχουμε τώρα Σταυρούλη, Φωτόπουλο, τον Παναγιωτάκη, τον Σταματόπουλο και τον Γεωργούς για τους West Kings. Πάρτε και τώρα ο Γεωργούσης. Ο πρωτόγερος, ο Σολδάτος θα ξαναπαίξει από την αρχή του παιχνιδιού, δεν έχει πει. Ο Σολδάτος Χαριτόπουλος, Μιλίσεβιτς και Λάφκας. Για την Χουτ. Τρίποδο τώρα. Αγιουτάκης. Σταματόπουλος γυρίζει αστοχή. Αστοχή και ο Σταματόπουλος, ο επιθετικός πάνω Μιλίσεβιτς. Για τρεις ο Σολδάτος, όχι. Ο Λάφκας παλεύει και παίρνει άμεσα από τρεις το rebound. Ο πρωτόγερος όμως θα κάνει βήματα. Τρεις τώρα ο Γεωργούσης, αστοχή, το σκορ 39-20, θετικό rebound. Φάουλ είχαμε. Παναγιωτάκης, ο Γεωργούσης, αστοχή πάλι. Μιλίσεβιτς θα κερδίσει φάουλ τον Γεωργούση. Θα βρει τον Σταματόπουλο, όχι, θα γίνει λάθος. Έξυπνο αυτό που προσπάθησε να κάνει ο Φωτόπουλος. Δύσκολο ωστόσο να περάσει εκεί πέρα η μπάλα, 39-20. Χαριτόπουλος, πρωτόγερος. Μιλίσεβιτς εκτελεί. Πρώτο καλάθι για την Χουτ στο δεύτερο ημίχρονο, 39-22.
σαν Σταυρούλη, πιο γρήγορα θέλουν από τον πάγκο να χαιρεθεί το σύστημα. Για τρεις ο Παναγιωτάκης και αυτό μέσα. Χαρτόπουλος έχει μπροστά του τον Σταυρούλη. Θα δώσει τον Λάφκα. Πάει προς τα μέσα εκείνος, θα στοχίσει. Μαζεύει ο Σταυρούλος. Γεωργούσης περνάει. Εκτελέσει άστοχα όμως, θα πάει στις βολές. Το φάουλ από τον Σολδάτο. Τέταρτο φάουλ, Σολδάτος. Μέσα η πρώτη βολή. 43-22 το σκορ. Άστοχη η δεύτερη. Το rebound ο Μιλίσεβιτς. Ο Σολδάτος έχασε την μπάλα. Όχι. Από το Γεωργούση βγήκε η μπάλα εκτός. Έχει τον Σολδάτο. Δικό μου το λάθος. Αλλά στον πρωτόγερο, πάρα λίγο να τη χάσει εκείνος. Θα εκτελέσει για δύο άστοχα, θα πάρει το rebound ο ίδιος. Σολδάτος για τρεις μέσα. Γεωργούς. Θα περάσει το Ματόπουλο ο Λάφκας. Δύσκολα εκεί πέρα να τον ανακόψει, μόνο με φάουλ μπορεί. Ο Τόπουλος θα κάτσει τώρα, θα μπει ο Βίτας στην πεντάδα των West Kings. Ας το έχει πρώτη βολή. Μια στις δύο, ο Φινός. Πρωτόγερος. Εκτελεί για 3-45 μοίρες. Άστοχη. Σταματόπουλος μαζεύει. Μαναγητά έχει να τρέξει τώρα. Θα πάρει και το σουτάκι, θα σκοράρει. 8 πόντι από τον κοντό των West Kings. 46-25. Πρωτόγερος εκτελεί από τις βολές, σκοράρει. Γεωργούς εκτελεί για τρεις, αστοχή. Σταυρούλης βιάστηκε να πανηγυρίσει. Σολδάτος περνάει από τον Σταυρούλη, θα του κάνει όμως φάουλ ο Σταυρούλης. Πάει στην επαναφορά ο Σολδάτος. Πρωτόγερος Μιλίσεβιτς. 10 δευτερόλεπτα, θα γίνει το λάθος κλέβει ο Σταυρούλης. Πολύ ωραία, θα περάσει ο Κατόπουλος, δεν θα σκοράρει όμως. Την άλλη ο Σολδάτος ένα παλαιατρίπητο, θα το βάλει. Yeah. 46-30. Yeah. Σταυρούλης τώρα θα περάσει εύκολα, θα στοχίσει ένα από το lay-up. Κατοχή θα μείνει στους West Kings, από τον Λάφκα βγήκε η μπάλα. Παραδέχτηκε και ο ήλιος. Για να γερνούσε τα
και εκτελεί για δύο σκοράρι. Μιλίσεβιτς. Τα 6 μέτρα. Δεύτερο καλάθι του Μιλίσεβιτς στο δεκάλεπτο. Σταυρούλης πολύ ωραία στον Βίτα. Ήταν έτοιμος και ο Σταματόπουλος για να πάρει την μπάλα για να σκοράρει. Ο Βίτας πρόλαβε. Όπως και να, όπως και να σκοράρει πάντως, η assist θα μέτραγε για τον ίδιο παίχτη. Ο Σταματόπουλος θα πάρει το rebound, θα χάσει την μπάλα. Λάσκας, Σολδάτος για άλλο ένα τρίποντο. Τώρα θα στοχίσει. Άφησε ο Σταματόπουλος, άφησε τον Παναγιωτάκη, ο οποίος φεύγει σφαίρα. Πατάει γερά, δίνει στον Βίτα και αυτός θα τελειώσει ιδανικά τον ας πούμε συνδυασμό της ομάδας του. Σε δευτερεύον συνδυασμό που πήγανε. 2.44 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου, 52-32. Ο Χαριτόπουλος θέλει να πάρει το τρίποντο. Θα στοχίσει, ο Σταματόπουλος μάζεψε. Σταυρούλης στον Βίτα, στον Γεωργούση, στον Βίτα, σκοράρει. 6 σερί πόντια από τον Βίτα. Time out για τη Χουτ και επιστρέφουμε με το σκορ να είναι 54-32. Λοιπόν, επιστρέψαμε το time out της Χουτ. Ο Μπέσιος μπήκε στην κοιτάδα της Χουτ. Ο Κυρμίζογλου, ο Τσεμπέρης, ο Αναστόπουλος και ο Πεζούλας στην πετάδα των West Kings. Μόνο ο Βίτας έχει παραμείνει από την πετάδα που βγήκε στο time out. Ο Λάσκας θα πάρει ένα επιθετικό rebound, θα βγάλει στον πρωτόγερο για 3, αστοχή. Ο Πεζούλας θα βγάλει την μπάλα. Ο Πεζούλας τώρα είναι κάτω. Ας δούμε τι έχει, επιστρέφουμε. Λοιπόν, ο Πεζούλας εντάξει είναι, σηκώθηκε, πιάνει λίγο το κεφάλι του. Θα κάτσει τώρα γιατί πρέπει να βγει. Μπήκε ο Παναγιωτάκης στη θέση του. Λάφκας θα πάρει την μπάλα, θα κερδίσει φάλα τον Βίτα. Το οποίο πρέπει να είναι το τέταρτο του. Θα κάτσει τώρα ο Βίτας, θα μπει ο Σταματόπουλος. Τρία ομαδικά έχουν και οι δύο ομάδες, 1.50 για τη λήξη του δεκαλέπτου. Ωραία καρδοτή του Χαρτόπουλου, ο Λάφκας έξω στο Μιλίσεβιτς. Δεν έπιασε αυτός καλά την μπάλα όπως θα ήθελε για να εκτελέσει. Πολύ καλή άμυνα, Μιλίσεβιτς εκτελεί, δεν θα σκοράρει. Και αυτό το περίεργο στυλ που έχει. Η μπάλα είναι έξω από τον Μπέσιο διαιτητής. Ζούλα, ξαναμπήκε στο μάτς. Κατοχή από τον Αναστόπουλο παραπέρασε έξω. Κατοχή είναι για την Χουτ. Ένα και δέκα. Χαριτόπουλος, Λάφκας για 3. Κατάλαβα ότι έβγαινε έξω η μπάλα, τρέξε να τη μαζέψει, δεν κατάφερε. Κυρμίζω που μάζεψε, βρήκε τον Τσεμπέρι. Θα πάρει αυτό στο σουτάκι και θα δώσει την ασίστ στον συμπαίκτη του. 56-32.
μέσα αστοχείο Καρετόπουλος, αστοχείο και ο Μπέσκης στο φόνο. 17 δευτερόλεπτα, μία επίθεση φωνάζουν από τον πάγκο. Ο Ζούλας, 8 δευτερόλεπτα, εκτελεί από τον αγώνα και σκοράρει. Αλέξη λοιπόν το δεκάλεπτο, 58-32. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Νομίζω ότι διαδικαστικό χαρακτήρα έχει το τελευταίο δεκάλεπτο. Δεν μπορώ να βρω έναν τρόπο που θα μπορέσει η Φουγκ να ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Σολδάτος θα αστοχίσει το rebound. Όχι. Κανείς, η μπάλα είναι έξω από τον Αναστόπουλο. Στο χυπαλικού, το rebound, τελικά ο Αναστόπουλος. Κερμίζει ο Βλουμέχη, χωράρει. Ωραίο καλάθι. Πώς το πρόσωπο του Κερμίζει ο Βλου. 60-32. Το όριο του φάουλ, δεν κατόδωσε. Δεν είπαμε πεντάδες. Χαριτόπουλος, Σολδάτος, Γιάτσε, Μπέσιος και Ποστόλη για την Χουτ. Αναστόπουλος, Κερμίζογλου, Πεζούλας, Σταματόπουλος και Τσεμπέρης για τους West Kings. Άστοχο δεν πολύ. Ψηλά Σταματόπουλος και δεν μπορεί ο Μπέσιος να πάρει το rebound. Κλέψιμο, Σολδάτος, πατάει, αστοχή, μαζέψει τώρα ο Τσεμπέρης. Αυτό στον Κερμίζογλου. Στον Αναστόπουλο θα αστοχίσει, μαζί του Σολδάτους πάλι. Γυρίζει η αστοχή. Μια κατοχή για τους West Kings. Ο Πεζούλας θα μείνει μόνος του και θα εκτελέσει για τρεις. Ας το ρίξει για βέβαια αυτός. Πάω τώρα ο Κερμίζογλου. Προσποιείται, πάει προς τα μέσα. Δεν θα του κάνει χατήρι μπάλα. Πήκε πραγματικά και βγήκε. Τσεμπέρης, θα πάρει το τρίποδο τώρα αυτός όμως. Θα προσθήσει όπως το λιμαζεύει. Χαριτόπουλος, σκοράρει. Σύντα 35. Βεζούλας θα κερδίσει φάουλ του Χαριτόπουλο. Πρώτο ομάδικο της Χουτ. Σε πέρσινη παραφορά. Βεζούλας. Αναστόπουλος, Κερμίζογλου, πάει δεξιά στον Αναστόπουλο, ο οποίος θα χρεωθεί με 3 δευτερόλεπτα. Λάθος για τους West Kings. Ωραία η πάσα του Κερμίζογλου. Σολδάτος,
Χαμηλά το φάουλ από τον Τσεμπέρι. Σοδάτος βγαίνει από τα σκρίνη, εκτελεί σκοράρι. Τσίμιση λεπτά ακόμα, 60-37. Μόνο δύο πόντους έχουν πετύχει οι West Kings, 5 οι Hood. Θα γίνει το κλέψιμο, ναι, γίνεται. Σολδάτος πολύ ωραία μαζεύει την μπάλα στο χ, το rebound ο ίδιος. Πέρα μπερδεύτηκε με τον συμπαίκτη του. Τέλος πάντων, κέρδισε το φάουλ όμως, θα πάει στις βολές. Έχουμε time out και επιστρέφουμε για δύο βολές του Σολδάτου. Λοιπόν, επιστρέψαμε για δύο βολές του Σολδάτου. Άστοχη η πρώτη. Μία στις δύο. Δεν είχαμε κάποια διαφοροποίηση στις πεντάδες. Ο Ζούλας θα γίνει άλλο ένα κλείσμα τώρα από την Φουτ. Χαριστόπουλος στον εφηδιασμό, θα βρει τον Σολδάτο, ο οποίος δεν θα καταφέρει να σκοράρει εκεί πέρα. Κάμε φάου, τον πάτησε την πλάγια γραμμή ο Πεζούλας. Παναγιωτάκης Γεωργούσης θα βγει στο μάτς. Άλλο ένα. Το σκορ έχει γίνει 60-41. Λέτε να πάμε μεγάλη μπουκιά πριν. Μεγάλη κουβέντα. Και να πρέπει να φάμε μεγάλη μπουκιά. Η αλήθεια είναι ότι τέτοια ώρα που έχει πάει μια μεγάλη μπουκιά τώρα θα ήταν ό,τι πρέπει. Να δούμε ο Παναγιωτάκης αν θα απαντήσει. Όχι. Σταματόπουλος θα πάρει το τέτοιο rebound. Θα κοπεί εκεί πέρα μόνο με φάουλ. Δεν έχουν τέτοιο κορμί στην Hood για τον δυσκολεύσουν. Ο Αναστόπουλος θα βγει από ο Βίτας, 60-41, έχει πέσει διαφορά στο 19, για να δούμε. Μέσα η πρώτη βολή, από ψηλό. Πάλι στο σύν 21 το μάτς. Γιάτσε που έχει περάσει πεντάδα στο χ. Κοστόλι το επιθετικό rebound. Θα σκοράρει πολύ ωραία. Σταυρούλης πάλι στην πεντάδα από τον West Kings, δεν το είπαμε. Εδώ στο Γεωργούση. Πάλι στον Αναστόπουλο, θα το πει κανονικά στα ίσια εκεί πέρα. Yeah. 62-43, 4 λεπτά ακόμα, Σολδάτος στον Μπέσιο, σκοράρει ο Μπέσιος. 4 λεπτά ακόμα, 17 πόντι. Για να δούμε, είχαμε ξεκινήσει τους 26. Βίτας για
Τρεις. Ανάσα. Ξανά στους 20 διαφορά με αυτό το τρίποντο. 65-45. Ο Λάφκας μπήκε στη θέση του Ποστόλη. Στον τάδο σπατάει γκάζι, παρά λίγο να κλέψει ο Γεωργούσης. Πρωτόγερος, θα κερδίσει φάουλ. Πέμπτο ομαδικό των West Kings και βολές. Φωτόπουλος έχει μπει στη Σταματόπουλου τώρα. Άστε την πρώτη βολή. Μέσα η δεύτερη. Αναγιωτάκης. Αστοχή ο Βίτας, θα μαζέψει, θα αστοχήσει. Πρωτόγερος Λάφκας. Γάλεξ στον Πέσιο. Καλώς τον πρωτόγερο. Πολύ καλή άμυνα για τον Σταυρούλη. Μαζεύει ο Φωτόπουλος. Παραλίγο να κλέψει τώρα ο Λάφκας. Βίτας. Προσποιείται ο Φωτόπουλος. Θα κερδίσει φάουλ τον Λάφκα. Τρίτο ομαδικό της Χουντ. 2-38 για το τέλος. Στοχίσει σε ένα σχετικά εύκολο καλάθι. Πρωτόγερος προσποιείται την πάσα. Θα στοχίσει με το δεξί του χέρι. Τεχνική ποινή τώρα στον πρωτόγερο. Μέσα η πρώτη, η βολή, όχι η πρώτη, η βολή από τον Γεωργούση. 65-46, 66-46. Έχω τώρα, φάουλ. Μέσα η πρώτη βολή από τον Βίτα. Δύο στις δύο. Γιάτσε. Θα κλέψει ο Γεωργούς μέσα από τα χέρια του. Θα πάει μέχρι μέσα, δεν θα σκοράρει. Θα πάρει το τελευταίο λιμάνι το Φωτόπουλος όμως. Δύο λεπτά ακόμα. Πάολο Γιάτσε. Βολές για τον Σταυρούλη. Μέσα η πρώτη. Αστοχίσει στη δεύτερη, θετικό rebound και τρίποντο ο Γεωργούσης. Μέσα. Γιάτσε με τον Γεωργούς στην πλάτη του, θα κερδίσει φάουλ, βολές για τον Γιάτσε τώρα. Thank you.
μία στις δύο. Ωραία συνεργασία. Δεν θα σκοράρει ο Γιώργος, πάλι σε γελιά. Θα πάει όμως στις βολές. Δύο στις δύο. Σολδάτος κρατάει. Λαύκας θα βγάλει έξω στον Γιάτσε. Θα πάρει άλλο ένα τρίποντο αυτός. Θα στοχίσει τώρα. Θα κλέψει πολύ ωραία ο Λαύκας. Τη μεγάλη πάσα του Φωτόπουλου. Γιάτσε θα κρατήσει, θα πατήσει όμως στην πλάγια γραμμή, θα γίνει άλλο ένα λάθος, 74-47. Γιωργούσης άλλο ένα φάουλ από τον Μιλουσέβιτς. Δεν θα τελειώσει ποτέ το μάτς. 55 δευτερόλεπτα. Παγάζει πρώτη βολή ο Γιωργούσης. Μηδέν στις δύο. Λαύκας μαζεύει το rebound. Για τρεις ο Γιάτσε, πάλι άστοχος. Για τρεις ο Σταυρούλης, μακρινό τρίποντο, άστοχο. Σολδάτος στον πρωτόγερο, 29 δευτερόλεπτα. Οι West Kings θα πανηγυρίσουν την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, μετά την ήττα της πρεμιέρας. Η Hood ψάχνετε ακόμα, θα βάλετε ένα τρίποντο για τον Σολδάτο. Θα δεχτεί την δεύτερη της ήττα μετά την πρεμιέρα, την ήττα της πρεμιέρας από τους Reload. Λοιπόν, 74-50 τελικό σκορ, καλό βράδυ από το Πασχεδάκι Αρίνα.